Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα υποβάλλονται οι δεσμευτικές προσφορές των δύο κινέζικων ομίλων για το 75% της εθνικής ασφαλιστικής. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε σήμερα πράγματι τις δύο προσφορές από τους δύο κινέζικους ομίλους, από τη Φωσούν και την Κονγκουμπάο, σχετικά με την εθνική ασφαλιστική. Μιλάμε για άλλο ένα επεισόδιο σε ένα σύριαλ το οποίο κρατάει εδώ και τουλάχιστον και ένα χρόνο. Δεδομένου ότι είχαμε τον πρώτο διαγωνισμό, τον αρχικό διαγωνισμό με την Εξίν, η οποία είχε αναδεχθεί προτιμητέως αγοραστής, εν τέλει όπως φάνηκε χωρίς αντίκρισμα, αφού δεν κατάφερε να βρει, και να βρει τα χρήματα και τη χρηματοδότηση για να ολοκληρώσει την εξαγορά. Οπότε πλέον έχουμε τον επόμενο γύρο, όπου είναι μόνο οι Κινέζοι. Έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν πολυμελείς αντιπροσωπείες των κινέζικων ομίλων, είχαν έρθει στη χώρα μας και είχαν συναντήσεις με την Εθνική Ασφαλιστική, την Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος. Και σήμερα λίγη προθεσμία, το απόγευμα, λίγη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών μετά από μια μικρή παράταση που πήρε, γιατί κανονικά ήταν στα τέλη του μήνα, εν τέλει λίγη σήμερα. Αυτό το οποίο αναμένουμε τώρα είναι να δούμε ακριβώς ποιοι θα είναι οι όροι και ποιοι θα είναι και τα τιμήμα, και το τίμημα βεβαίως που προσφέρει ο κάθε επενδυτής. Σίγουρα δεν τελειώσαμε. Και οι δύο επενδυτές, δεδομένου ότι υπάρχει και το κακό παράδειγμα της Εξίνη που είπαμε πιο πριν. Φαντάζομαι τα τελευταία. Θα υπάρξει ένα πολύ σοβαρό έλεγχο τόσο των προσφορών και τη αρτιότητα των προσφορών, όσο και το γενικότερα αν μπορούν αυτοί οι νέοι επενδυτές να στηρίξουν και χρηματοδοτικά την εξαγορά, αλλά και τη λειτουργία της εθνικής ασφαλιστικής στο μέλλον. Οπότε θα υπάρξει ένας έλεγχος εκεί πέρα, το λεγόμενο fit and proper, να δουν αν αυτός ο επενδυτής, ο οποίος θα αναλάβει την μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική, αν θα μπορεί και όλες να την κρατήσει ως μεγαλύτερη εθνική ακριβώς ασφαλιστική. Το ζήτημα είναι το τίμημα από εκεί και πέρα. Πηγές αγοράς εκτιμούν ότι τα 718 εκατομμύρια τα οποία έχει προσφέρει η Εξίν δεν είναι κάποιος πύχης, βεβαίως ανεβάζεται τις προσδοκίες σχετικά με το τίμημα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι χαμηλότερο από αυτό, αλλά όποιο τίμημα είναι κοντά σε αυτό το νούμερο, θεωρηθεί και νίκη για την Εθνική Τράπεζα. Από εκεί και πέρα, τα στελέχη της Εθνικής αναμένουν ότι θα μπορέσει να έχει αναδοθεί προτιμητέως αγοραστής μέχρι το τέλος του μήνα, με στόχο, όπως έχουν δηλώσει, να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Mm-hmm. Βεβαίως, πηγές αγορές με τις οποίες συνομιλήσαμε θεωρούν αυτούς τους στόχους κάπως φιλόδοξους, οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Mm-hmm.